Οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν σταλεί κρυφά στο Κατάρ στο πλαίσιο ενό ανασχηματισμού ασφαλεία που τοποθετεί το Ισραήλ στην περιοχή ευθύνη τη κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, δήλωσαν στο Middle East Eye νυν και πρώην αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του κόλπου. Τουλάχιστον μία τοποθεσία όπου έχουν ταξιδέψει οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είναι η Al Dudeid, μια Αμερικανική αεροπορική βάση και το προωθημένο επιχειρησιακό στρατηγείο όλων των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, γνωστό και ω SENTCOM ανέφεραν οι πηγές. Παρά την έλλειψη επίσημων σχέσεων, το Ισραήλ και το Κατάρ, δύο βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, διατηρούν δεσμού και είναι γνωστό ότι εμπλέκονται σε θέματα όπω η Ισραηλινή κατοχή των Παλαιστινιακών εδαφών. Το Κατάρ αναγνωρίζει δημοσίω αυτό που αποκαλεί σχέση εργασία με το Ισραήλ, οι δεσμοί αυτοί ήρθαν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια τη επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα πέρσι, όταν ο υπουργό άμυνα Μπένι Γκάτ, φέρεται να συναντήθηκε με αξιωματούχου του Κατάρ σε χώρα που δεν κατανομάζεται για να διαπραγματευτούν βοήθεια για την πολιορκημένη λωρίδα τη Γάζα. Σε αντίθεση με άλλα κράτη του κόλπου, το Κατάρ θεωρείται ότι υποστηρίζει περισσότερο την επιστροφή στη συμφωνία. Το Κατάρ μοιράζεται με το Ιράν το μεγαλύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον κόσμο. Ο ηγέτη του, ο Σοήχη Σταμπιν Μπν Χαμάντ Αλθάνη ταξίδευσε στην Ισλαμική Δημοκρατία το Μάιο σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει τι αδιέξοδε συζητήσει. Το περασμένο μήνα, η ΕΠΑ και η Τεχεράνη διεξήγαγαν έμεσε διαπραγματεύσει στην Τόχα με στόχο την αναβίωση τη συμφωνία. Αλλά η γεωγραφική θέση του Κατάρ σημαίνει επίση ότι θα ήταν ευάλωτο σε οποιαδήποτε κλιμάκωση στην περιοχή, λένε οι αναλυτέ. Το Κατάρ, όπω και άλλε μικρότερε χώρε μεταξύ τη Σαουδική Αραβία και του Ιράν, είναι ανοιχτό να διερευνήσει μεγαλύτερο συντονισμό σε θέματα ασφάλεια με άλλου παράγοντε, Είτε πρόκειται για την Τουρκία, είτε πρόκειται και για το Ισραήλ, δήλωσε στο Middle East. Eye η Άννα Jacobs, ανώτερη αναλύτρια για τα κράτη του κόλπου στο International Crisis Group. Το Κατάρι ήταν η πρώτη χώρα του κόλπου που σύναψε εμπορικέ σχέσει με το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια τη δεύτερη συντηφάντα, φέρεται να δέχθηκε πιέσει από τη Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη να κλείσει το εμπορικό τη γραφείο εκεί. Ένα γραφείο που άνοιξε εκ νέου, έκλεισε στη συνέχεια όταν το Ισραήλ ξεκίνησε την εισβολή του στη Γάζα το 2009. Το Κατάρ έχει μια κατάσταση win-win, δήλωσε στο Middle East Eye ο Γιώελ Γκουζάνσκι, ειδικό στον κόλπο στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνική Ασφάλεια στο Τελαβίβ. Ο Biden πρόκειται να ξεκινήσει τετραήμερο ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα. Εν ώψη του ταξιδιού του Biden Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήσαν να εννοηθεί ότι τα νέα κράτη θα μπορούσαν να λάβουν μέτρα για την εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ. Η ΕΠΑ πιστεύεται ότι διαπραγματεύονται μια συμφωνία για τη μεταβίβαση δύο νησιών τη Ερυθρά Θάλασσα από την Αίγυπτο στη Σαουδική Αραβία σε μια κίνηση που θα μπορούσε τελικά να ανοίξει το δρόμο για την εξομάλυνση των σχέσεων του Ριάντ στο μέλλον. Λίγοι περιμένουν ότι το Κατάρ θα λάβει παρόμοια μέτρα. Αν ήμουν στη θέση του Κατάρ, δεν θα εξομάλυνε τι σχέσει του. Και αν ήμουν στη θέση των Ισραηλινών, δεν ξέρω αν θα το ήθελα, δήλωσε ο Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ Γκουζάνσκι, Εξηγώντα ότι οι δύο πλευρέ απέχουν τόσο πολύ μεταξύ του σε ό,τι αφορά την Παλαιστινο-Ισραηλινή σύγκρουση, ώστε είναι πιθανό να είναι προ όφελο τη κάθε μια η διατήρηση των διμερών σχέσεων σε μια γκρίζα ζώνη. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.